Σε σκληρή πραγματικότητα που οδήγησε στη λήψη μέτρων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης από το βήμα του 56ου ετήσιου συνεδρίου της Πασιδή, το οποίο διεξήχθη στη σκιά της πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι νομοθεσίες για περικοπές σε μισθούς και συντάξεις στο δημόσιο τομέα. Υπενθύμησε ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις ληφθήκαν πριν αναλάβει ο ίδιος τη διακυβέρνηση του κράτους, ωστόσο κρίθηκαν ως απολύτως αναγκαίες υπό τις οικονομικές περιστάσεις. Όταν ανέλαβα, τα ρευστά διαθέσιμα του κράτους αρκούσαν μόλις για τους μισθούς ενός μήνα. Μη λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις σε τοκοχρεωλήσια που θα έπρεπε να καταβληθούν τον Ιούνιο του 2013 και ανήρχοντος σε 3,5 δισεκατομμύρια. Έπρεπε να ληφθούν μέτρα. Έπρεπε να ληφθούν μέτρα όχι μόνο εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και εκείνων που έφεραν κατά κάποιους την κύρια ευθύνη, όπως ήταν οι τράπεζες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει μετά, μέσα που της δίνει νομοθεσία, να την ανατρέψει. Ναι, θα εφέσει πάρουμε την απόφαση. Θα προχωρήσουμε στην αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου και βεβαίως, αναλόγως της αποφάσεως, θα είναι και ανάλογος ο σεβασμός που πρέπει να επιδείξουμε. Το εάν θα κριθεί ότι κάποια μέτρα πρέπει να ληφθούν, αυτό θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές καταστάσεις του κράτους. Προηγήθηκε με ακροσκελής ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Πασιδή, Γλαύκου Χατζιπέτρου, στην οποία κάλεσε μεταξύ άλλων την κυβέρνηση να σεβαστεί τις ακυρωτικές αποφάσεις του δικαστηρίου. Αντί να έχουν παράπονο αυτοί που αδικαιολόγητα, παράνομα, αντισυνταγματικά εστερήθηκαν τους μισούς τους που δικαιούνταν να παίρνουν, με συνέπεια να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, έχει παράπονο η κυβέρνηση ή οι άλλοι. Δήλωσε δικαιωμένος από τις εξελίξεις και έκανε μάλιστα λόγο για κύκλους οι οποίες και εμένα σπέρνουν, σύμφωνα με την έκφρασή του τον φόβο. Εγώ θα τολμήσω να πω και για το θέμα των 5 δις και τις βόμβες. Στην απόφαση δεν λέει ότι καλύπτονται οι πάντες. Μόνο όσοι έχουν πάει στο δικαστήριο δικαιούνται να πάρουν αναδρομικά. Για όσους δεν προσέφηκαν στη δικαιοσύνη, η απόφαση σε περίπτωση απόρριψης της έφεσης της κυβέρνησης δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, αλλά από την ημερομηνία έκδοσής της, δηλαδή της 29 Μαρτίου.